Συνέντευξη τύπου παραχώρησαν το πρωί της Παρασκευής ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος για θέματα τουρισμού Αθανάσιος Μασλαρινός, ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Σερών για θέματα τουρισμού Παναγιώτης Γλωριάδης, καθώς και ο υπεύθυνος για τους αγώνες προσανατολισμού που θα διεξαχθούν στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, Βασίλης Χαρτομάρης. Ο Αθανάσιος Μασλαρινός δήλωσε πως η Περιφερειακή Ενότητα Σερών υποδέχεται για δεύτερη χρονιά με πολύ μεγάλη χαρά τους πρωτοποριακούς αυτούς αγώνες, αφού επισήμανε τη μεγάλη επιτυχία που είχαν πέρσι. Η Περιφερειακή Ενότητα Σερών αγκάλιασε αμέσως την ιδέα αυτή μετά από εισήγηση του κυρίου Χορτομάρη και τον ευχαριστούμε για αυτή την πρωτοβουλία που πήρε. Είναι αγώνες πρωτοποριακοί και τελείως διαφορετικοί από αυτούς που όλοι γνωρίζουμε. Είχαμε την εμπειρία την περσινή, εμπειρικά εντελώς το είχαμε δει πέρυσι, όμως μας άρεσε πάρα πολύ. Μπορούμε να πούμε ότι κοντεύουμε να γίνουμε οπαδοί σε αυτό το πράγμα. Είναι κάτι πρωτότυπο, είναι κάτι που αναβαθμίζει την περιοχή μας, που προβάλλει την περιοχή μας. Περιμένουμε φέτος γύρω στους 100 ανθρώπους από την Σκανδιναβία. Είμαστε στην συζήτηση με τον εκπρόσωπο της αυτών των αγώνων της Σοδικής Εταιρείας, ο οποίος για καλή μας τύχη είναι ο συμπολίτης μας ο Βασίλης ο Χορτομάρης, για να προχωρήσουμε σε διοργάνωση αγώνων οι οποίοι, γιατί όχι, να γίνουν θεσμός και να γίνονται στην Ελλάδα. Με πολύ χαρά θα φιλοξενήσουμε και φέτος αυτούς τους ανθρώπους και ευελπιστούμε με τη συνεργασία όλων και του Δήμου Σερών που είναι εδώ, αλλά και των υπολείπων Δήμων, διότι είναι ένα θέμα το οποίο ήδη έχουμε συζητήσει όλη η Περιφερειακή Ενότητα Σερών, όλοι οι φορείς που εμπλέκονται σε αυτό και με τους ξενοδόχους και με το επιμελητήριο, να τους κάνουμε θεσμό και να έχουμε κάθε χρόνο ένα τέτοιο αγώνα με πολύ περισσότερες συμμετοχές. Ο Παναγιώτης Γρηγοριάδης συνεχάρει τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία και επισήμανε πως ο Δήμος Σερών στέκει ταρογό στη συγκεκριμένη προσπάθεια. Εκ μέρους του Δήμου Σερών θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές αυτής της μεγάλης εκδήλωσης. Θέλω να πω ότι το orienteering, αυτό το άθλημα, είναι διαδεδομένο πάρα πολύ στη Βόρεια Ευρώπη. Όπως βλέπετε, τα τελευταία χρόνια προσπαθούν οι φορείς του νομού, η Περιφερειακή Ενότητα και με ιδιώτες που ασχολούνται, να διοργανώνεται και στην πόλη μας. Πέρυσι υπήρχε μεγάλη επιτυχία, γι' αυτό και όπως ακούσατε, θα διοργανωθεί και φέτος. Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία και εμείς ως Δήμος Σερών και όλοι οι φορείς του νομού θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε αυτό το άθλημα και κάθε είδους άλλη τέτοια εκδήλωση μεγάλη που συμβάλλει στην τοπική μας οικονομία και στον τοπικό μας πληθυσμό. Οι συμμετέχοντες ανέρχονται περίπου στους 100 και είναι από τη Σουηδία, την Νορβηγία, τη Δανία, τη Φιλανδία, την Αυστραλία και την Αργεντινή. Οι αγώνες προσανατολισμού είναι ένα δημοφιλές άθλημα στη Βόρεια Ευρώπη, στο οποίο χρησιμοποιούνται ειδικά σχεδιασμένοι και λεπτομερείς χάρτες. Οι συμμετέχοντες καλούνται να βρουν βάσει αυτών των χαρτών σταθμούς ελέγχου σε όμορφες γεωγραφικές περιοχές. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε τους συγκεκριμένους αγώνες σε δύο σημεία της πόλης των Σερών. Την Δευτέρα θα έχουμε τους αγώνες στην περιοχή της κοιλάδας των Αγίων Αναργύρων και του Λόφου της Ακρόπολης, όπου ουσιαστικά είναι ένα ζωντανό μουσείο και μαζί με το δάσος και την παρυφή της πόλης ένα πολύ ιδανικό σημείο για να διεξαχθούν οι συγκεκριμένοι αγώνες. Και την Παρασκευή θα έχουμε τους δεύτερους αγώνες, όπου θα διεξαχθούν στην κοιλάδα του Αγίου Γεωργίου. Σκοπός των αγώνων, εκτός από την οικονομική τόνωση της πόλης των Σερών, είναι και η ανάδειξη των δύο συγκεκριμένων περιοχών, γιατί πρόκειται πραγματικά για δύο πάρα πολύ ωραίες περιοχές. Η εκκίνηση και ο τερματισμός την Παρασκευή θα είναι η μεν εκκίνηση στο κυνηγητικό περίπτερο και ο τερματισμός θα είναι στην παρυφή των κατοικιών στην κοιλάδα του Αγίου Γεωργίου. Επίσης, να αναφέρω ότι οι συμμετέχοντες προέρχονται κυρίως από τις σκανδιναβικές χώρες, Σουηδία, Νορβηγία, Δανία. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε ανθρώπους από την Αυστραλία, από την Αργεντινή και φυσικά μέσα είναι και οι Φιλανδοί.